Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας κατά μία βαθμίδα, αναμένεται να προχωρήσει την ερχόμενη Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Fitch. Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στις 18 Αυγούστου του 2017, αναφέροντας τότε ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους θα βελτιωθεί σταθερά στη βάση συνεχούς συμμόρφωσης της Αθήνας με το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, του μειωμένου πολιτικού κινδύνου, της αύξησης του ΑΕΠ και των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων που θα θεσπιστούν μέχρι το 2020. Κατά τη Fitch, δεν απροβλέπονται επί του παρόντος εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο προειδοποιεί πως δεν πρέπει να υπάρξει κάποιο ρήγμα στη σχέση Αθήνας-Πιστωτών που θα μείωνε την προοπτική λήψη μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους. Σκοτσέζι κοντούς περιμένει 2.600.000 συνταξιούχους, οι οποίοι στα ενημερωτικά σημειώματα της σύνταξής τους θα δουν σύντομα και το ποσό της προσωπικής διαφοράς που θα απολέσουν από το 2019. Οι μειώσεις θα ξεκινούν από 100 ευρώ και θα φτάνουν μέχρι και τα 350 για ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων, με αποτέλεσμα οι απώλειες που θα μετρήσουν να κυμαίνονται από 1 έως και 3 συντάξεις τον χρόνο. Από 1η-1η 2019, που θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων με βάση το νέο σύστημα, δηλαδή το άρθισμα της Εθνικής και της Ανταποδοτικής Σύνταξης, η προσωπική διαφορά θα είναι η πρώτη που θα κοπεί στο βωμό επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Η έξοδος της Ελλάδος από τα μνημόνια με ταμιακό μαξιλάρι ασφαλείας είναι μια καλή προοπτική, αλλά δεν αρκεί για να οχυρώσει τα ελληνικά συμφέροντα μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταφλητότητας στις αγορές. Και όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα, το χρηματιστηριακό ξεπούλημα των τελευταίων ημερών στις αμερικανικές κυρίως αγορές θα συνεχιστεί και πιθανότατα θα επεκταθεί ως τα τέλη του 2018 και στην Ευρώπη. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στις ΗΠΑ αναμένεται να επαληφθεί και στην Ευρωζώνη. Ο βαθμός δε με τον οποίο θα αντιδράσουν οι ευρωπαϊκές αγορές στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής θα εξαρτηθεί από το πόσο σύντομα θα τερματιστεί η ποσοτική χαλάρωση και θα αρχίσουν να αυξάνονται τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και η Ελλάδα, βέβαια, από την όλη διαδικασία δεν πρόκειται να βγει ανέγκυχτη. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνο και με τις 842,12 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,59% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.